Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ακούσαμε αρκετά από ό,τι έγινε σήμερα το πρωί στην Πέδα. Νομίζω είχαμε μια αρκετά σφαιρική ενημέρωση. Το θέμα είναι ότι όταν μπαίνουμε σε μια κουβέντα, υπάρχει το εξής ερώτημα. Πρέπει να μπαίνουμε σε μια κουβέντα με διλήμματα, ή το ένα ή το άλλο, ή πρέπει να ανοίγουμε μια κουβέντα για τη μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, πρέπει να μπαίνουμε πάλι σε διλήμματα, ναι, όχι, μνημόνια, διμνημόνιο, όλα αυτά τα διλήμματα που αρέσουν στην Ελλάδα και στους Έλληνες, ή πρέπει να μπαίνουμε σε μια κουβέντα πώς η αυτοδιοίκηση θα έχει όσο πιο καλή, όσο πιο ποιοτική αντιπροσώπευση. Εγώ βάζω δύο άλλα ζητήματα. Ναι, απλή αναλογική, αλλά με 5% πλαφόν. Μία σκέψη. Βάζω μία άλλη σκέψη, δεύτερη σκέψη. Όπως είναι στη Γερμανία. Για την Ελλάδα, η Γερμανία έχει όλα τα στερεότυπα. Ξέρουμε γερμανοτσολιάδες, ξέρουμε όλα αυτά, ξέρουμε όλα τα κακά του γερμανικού λαού. Ωστόσο, όπως για να το κάνουμε, έχει κουλτούρα συνεργασίας. Άρα, βλέπουμε αυτοδιοικητικές εκλογές με ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Ένα ψηφοδέλτιο ενιαίων δημοτικών συμβούλων και ένα ψηφοδέλτιο για τους υποψήφιους δημάρχους. Μήπως αυτό μας ενδιαφέρει, μήπως αυτό μας αρέσει. Γιατί αυτό ζητάμε. Ζητάμε να μπορούμε να έχουμε ενισχυμένο δημοτικό συμβούλιο χωρίς αλληλεξάρτηση. Εγώ για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα πω ότι δεν είναι 300 ή 350 σελίδες. Αν μας ενδιαφέρει η αυτοδιοίκηση, η Δήμη, δηλαδή ο πρώτος βαθμός, είναι 30-40 σελίδες. Δεν είναι τόσο πολύ. 30-40 σελίδες βγάζει άκρη. Άρα πρέπει να δούμε αν μας ενδιαφέρει να έχουμε κουλτούρα συνεργασίας. Που να σας πω κάτι. Στο Δημοτικό Συμβούλιο το δικό μας, στη Νέα Σμύρνη, πολύ κρίσιμα ζητήματα τα περνάμε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Άρα γιατί να μην το κάνουμε και με στην απλή αναλογική, αν υποτεθεί κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα θέλω να πω και το εξής. Αν εγώ έχω τον άγαρο ρόλο να πω ότι πρέπει να ανακατευτεί τράπουλα, να μπουν νέοι στην αυτοδιοίκηση, με την απλή αναλογική δεν νομίζω ότι μπαίνουν. Γιατί πολλά συζητιώνται, πολλά ακούγονται, πολλά λέμε σαν ευχολόγια, με την απλή αναλογική σίγουρα δεν μπαίνουν νέοι στην αυτοδιοίκηση. Δεν μπαίνουν. Εγώ θα ήθελα να ακούσω επίσης, δεν μπαίνουν νέοι ηλικιακά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι 60 και 70 και είναι νέοι στην οτροπία. Ωστόσο, νέοι ηλικιακά, βιολογικά νέοι δηλαδή, δεν μπαίνουν με την απλή αναλογική. Εκτιμώ. Και κάτι τελευταίο, χωρίς να θέλω να μπω σε όλα τα σημεία του νομοσχεδίου, εγώ μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό για το πράσινο, για τα ανταποδοτικά και το πράσινο κτλ. Ίσως είναι. Η εκτίμησή μου είναι ότι με την άνοδο του. Να ολοκληρώσω. Κάνω μια τοποθέτηση προσωπική. Προσωπική μου εκτίμηση. Μπορεί να είναι και λάθος. Από εκεί και πέρα, ίσως το πράσινο είναι ένα θετικό στοιχείο. Δυσκολεύει, όχι δεν μπαίνουνε. Σωστά, δυσκολεύει. Εκτιμώ ότι δυσκολεύει. Ίσως το πράσινο είναι ένα θετικό σημείο. Και ειδικά για την πόλη μας. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάτι άλλο που υπάρχει ανάγκη στην αυτοδιοίκηση. Η μείωση γραφειοκρατίας. Αυτό πρέπει να θεσμοθετηθεί. Πρέπει να θεσμοθετηθεί σε αυτό το νομοσχέδιο η μείωση γραφειοκρατίας. Γιατί, συνάδελφοι, εγώ που ασχολούμαι λίγα χρόνια με την αυτοδιοίκηση, έχω ακούσει όλα τα κακά, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια, να φορτώνονται στους δήμους, στους δημάρχους, στους αντιδημάρχους. Μήπως τελικά πρέπει να θεσμοθετήσουμε, κάνοντας αυτοκριτική μόνοι μας, τη μείωση γραφειοκρατίας και της κακοδιαχείρισης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο.